Είμαι ο Φίλιππος και είμαι αρχηγός των Roadrunners. Εγώ είμαι ο Λευτέρης και είμαι ο κατασκευαστής της ομάδας Roadrunners. Είμαι ο Νίκος και είμαι ο σχεδιαστής της ομάδας. Είμαι η Δωροθέα και είμαι η επιτηρήτρια κατασκευής αμαξιδίου της ομάδας Roadrunners. Είμαι η Μαρία και είμαι υπεύθυνη αεροδυναμικών αναλύσεων των Roadrunners. Είμαι η Ελευθερία και είμαι υπεύθυνη marketing και δημοσίων σχέσεων. Ρόλος μου, όπως ρόλος κάθε αρχηγού, είναι να οργανώνει, να συντονίζει την ομάδα, να επιτηρεί όλους τους τομείς, έτσι ώστε να βγει μια σωστή και οργανωμένη δουλειά. Ο δικός μου ρόλος στην ομάδα είναι να βρω μια μηχανή CNC για την κατασκευή του αμαξιδίου, αλλά και να φροντίσω αυτή να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται, αφού στο διαγωνισμό αυτό η λεπτομέρεια καθορίζει το αποτέλεσμα. Ο ρόλος μου είναι ο ψηφιακός σχεδιασμός του αμαξιδίου μέσω ειδικού προγράμματος. Βασική μου αρμοδιότητα στην ομάδα είναι η μελέτη του διαγωνισμού όπως και των κανονισμών κατασκευής του αμαξιδίου, ώστε να επιβεβαιώσω στη συνέχεια την κατασκευασιμότητά του. Ρόλος μου είναι ο αεροδυναμικός έλεγχος του αυτοκινήτου σε συνεργασία με την FEC Engineering. Με τον τρόπο αυτό προτείνω και στο σχεδιαστή της ομάδας ωφέλιμες βελτιώσεις για το αμαξίδιο. Ευθύνη μου είναι να οργανώνω τις καινοτόμες δράσεις marketing, καθώς και έβρεση χορηγών και η διαχείριση πόρων. Στόχος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, εκτός από το να βγούμε πρώτοι στους πανελλήνιους τελικούς και έπειτα στους παγκόσμιους τελικούς του Τέξας, να διακριθούμε παίρνοντας την τρίτη, τη δεύτερη, την πρώτη θέση. Η φετινή μας στόχη είναι αρκετά υψηλή, αφού έχουμε κάνει ήδη μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Σκοπεύουμε δηλαδή να καταλάβουμε μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στον πανελλήνιο τελικό και να αποκριθούμε στους παγκόσμιους τελικούς στο Τέξας. Φυσικά, προσωπικός μου στόχος είναι και να διακριθεί η κατασκευή του αμαξιδίου. Στόχος μας είναι η διάκριση της ομάδας μας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Προσωπικός μου στόχος είναι η διάκριση του σχεδίου μου. Στόχος της ομάδας είναι να διατηρήσουμε το προφίλ που ήδη είχαν σχηματίσει τα προηγούμενα μέλη, καθώς και να διακριθούμε στους παγκόσμιους τελικούς μέσω των πανελληνίων. Προσωπικός μου στόχος είναι η κατασκευή του αμαξιδίου να συμβαδίζει με τους κανονισμούς κατασκευής, ώστε να αποφευχθούν οι τεχνικές ποινές. Στόχος μας είναι η κορυφή. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα μας προσπαθεί να καταλάβει την πρώτη θέση στους εθνικούς αγώνες και εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες να εκπροσωπήσουμε υπάρξει τη χώρα μας στους παγκόσμιους τελικούς. Ο πανταγωνισμός είναι εμφανώς μεγαλύτερος. Προσωπικός μου στόχος είναι η ανάδειξη του αυτοκινήτου στον αεροδυναμικό τομέα. Στόχος της ομάδας είναι η διάκριση τόσο σε πανελλήνιο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλους τους τομείς. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, το κύριο συστατικό της επιτυχίας είναι η συλλογικότητα, η σωστή συνεννόηση και η οργάνωση της ομάδας. Μόνο έτσι μια ομάδα θα καταφέρει να φτάσει στο επιθυμητό, στο στόχο της δηλαδή. Κατά τη γνώμη μου, το κλειδί της επιτυχίας για την ομάδα είναι η σωστή οργάνωση, αφού συμβάλλει στο να βγει το αποτέλεσμα πιο ποιοτικό και σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι η επιτυχία μας βασίζεται στην αφοσίωση των μελών στην ομάδα, έτσι θα έχουμε πραγματικά ένα καλό αποτέλεσμα. Κατά την προσωπική μου άποψη, το κλειδί της επιτυχίας για την ομάδα είναι το εσωτερικό δέσιμο που έχουμε. Έτσι, καταφέρουμε να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο και πρόβλημα που μας παρουσιάζεται και μένουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Για μένα το μυστικό της επιτυχίας, εκτός από τη σωστή συνεργασία, είναι το πάθος και η αγάπη των Roadrunners για αυτό που κάνουμε, δίνοντας φυσικά το 100% του εαυτού μας. Be innovative! Be creative! Be a winner! Στόχος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, εκτός από το να προκριθούμε στους... Ρόλος μου είναι ο εντοπισμός των... Αχ, όχι. Αφού συμβάλλει στο να βγει το αποτέλεσμα πιο ποιοτικό και σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Γιόλο. Είναι η συλλογικότητα, η σωστή Έριση του προφίλ που ήδη έχουν σχηματίσει οι προηγούμενοι. Τι προηγούμενοι? Αφού στο διαγωνισμό αυτό το αποτέλεσμα συμβάλλει στο να βγει το αποτέλεσμα πιο ποιοτικό και σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Μια ιστορία από την πόλη μας μεγαλώνει από παιδιά. Μας είναι η διάκριση της ομάδας όσο στην Ελλάδα αλλά και στο του προφίλ που έχουν σχηματίσει ήδη τα προηγούμενα. Είσαι τέλεια. Να εκπροσωπήσουμε επάξια τη χώρα μας στους παγκόσμιους τελικούς. Ναι, το είπα λάθος. Το στόχος της ομάδας είναι η διάκριση. Κατά την άποψή μου. Λοιπόν. Be innovative! Be creative! Be a winner! Κοντά. Μεταχτούμε δηλαδή. Κάτι. Be innovative! Be creative! Be a winner! Ha 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 ha.